Ωπαλέ. Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, αγαπητά. Αυτό. Να ρωτήσουμε τη ραδιοφωνική παραγωγό να μας πει. Ποια χρονολογία είναι αυτό το τραγούδι. Μου δεν ζούσα εγώ τότε. Είναι 70. Είναι, περίμενε, άλλο. Καλημέρα, καλή εβδομαδούλα να έχουμε. 90. Καλημέρα, κουκλέ. Πώς ξεκινάει η Δευτερούλα. Πώς ξεκινάει. Είχαμε κάνει τις προηγούμενες δύο εβδομάδες ζυμαρικά. Σήμερα θα το πάμε ένα βήμα παραπάνω. Αναγνωρίζω. Και θα το κάνουμε ένα φαγητάκι. Τώρα, εγώ το θυμάμαι ακόμα το σπανακόρι της γιαγιάς μου. Έτσι χυλωμένο, γεμάτο από σίδηρο, φετούλα από πάνω. Έτσι, σπανακόριζο, φανταστικό, με λίγα υλικά, πεντανόστιμο. Οικονομικό φαγητό πάνω απ' όλα Δευτερούλας. Μισά ώρα και τρώμε. Θρεπτικό, ξεκινάμε δυνατά, μπαίνουμε την εβδομάδα να την οργώσουμε που λέμε, εμείς στο χωριό μου. Ας τα λόγια καλέ κύριε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Λοιπόν, λόγια, μία κατσαρόλα είναι όλη η δουλειά μας που θα χρειαστούμε και την έχουμε βάλει να καίει πάρα πολύ καλά. Ελαιόλαδο. Πολύ ωραίο, μαμαδίστικο. Και να σοτάρουμε αρχικά τα λαχανικά που έχουμε μέσα στο σπανακόριζο. Σας άρεσε. Ε, δοκίμασε και εσύ πάρα να μου πεις. Πολύ ωραίο, ναι. Μαμαδίστικο. Δοκίμασε και εσύ. Φαγητάκι ωραίο, οικείο σε όλους. Λοιπόν, τώρα, τι κάνω. Έχω κρεμμυδάκι ξερό, εντάξει. Το κόβουμε σε μικρά κομμάτια για να μας βγάλει τη γεύση του. Θα χρησιμοποιήσουμε και φρέσκο κρεμμυδάκι γιατί έχει άλλη γεύση το ξερό, άλλη γεύση το φρέσκο. Άρα θα χρειαστούμε και τα δύο. Για να δοκιμάσω όλο αυτό, ε. Σιγά τι όλο αυτό. Μπράβο, έβγε. Λοιπόν, εδώ τι θέλουμε, λεμονάκι παραπάνω. Ναι, θέλουμε λεμονάκι παραπάνω. Ναι. Πάει λεμονάκι και δίπλα. Δηλαδή, όταν το σερβίρετε, βάλετε λεμονάκι στο τραπέζι γιατί ο καθένας το βάζει. Το θέλει ανάλογα τις οξύτητες που επιθυμεί. Λοιπόν, άρα ψιλοκόβουμε εδώ ένα ξερό κρεμμυδάκι. Και ζεστούλι είναι. Είναι. Είδες, το κάναμε σήμερα για εστιατορικά. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ το σπανακόριζο. Μέσα αυτό τον ήχο θέλουμε. Να αρχίσουμε να σοτάρουμε το κρεμμυδάκι μας. Μέσα το κρεμμυδάκι μου. Και το ριζάκι όσο πρέπει, μπράβο. Δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, φρέσκο κρεμμυδάκι. 2 με 3 φρέσκα κρεμμυδάκια. Τα έχουμε πλύνει πολύ καλά, τα κόβουμε ροδελίτσες. Για να μας δώσουν και αυτά την αψάδα τους μέσα στο φαγητό μας. Το τρώει το κοριτσάκι μου το σπανακόριζο. Για εγώ σου. Θυμάμαι από τα πρώτα φαγητά, τέτοια φαγητά ήταν το σπανακόριζο που έτρωγα. Τα μαγειρετά, λαχανόριζο... Ναι, το λαχανόριζο άρχισα αρκετά να το δοκιμάσω. Αλλά όταν το δοκίμασα το αγάπησα γι' αυτό. Το ρωτήθηκα βασικά. Γιατί ναι. Το λαχανόριζο είναι. Θα φάω και εμένα μου αρέσει, ωραίο, αλλά ωραίο. Το σπανακόριζο το ψυχολογικό. Το σπανακόριζο είναι άλλο πράγμα, εντάξει. Λοιπόν, πάμε αυτό εδώ έξω να βλέπουμε τι κάνουμε. Τώρα έχω βάλει εδώ ξερό κρεμμυδάκι φρέσκο και πάει μέσα ένα καροτάκι. Το οποίο το έχω πλύνει, το έχω ξεφλουδίσει και το έχω τρίψει στο χοντρό μέρος του τρίφτη. Γιατί το βάζουμε, λένε, το καρότο, λες, μέσα στη. Ξέρω, δεν το ξέρω, εγώ δεν βάζω. Γιατί εγώ δεν βάζω για καρότο. Γιατί γλύκα. Γιατί γλύκα, γιατί να είναι γλυκό ένα σπανακόριζο. Βοηθάει, γιατί θα βάλουμε οξύτητες και το καρότο τόσο όσο θα αρχίσει να ισορροπεί όλη τη γεύση μέσα στο σπανακόριζό μας. Ένα καροτάκι μέτριο θέλουμε. Ωραίο, δεν θέλουμε. Όμως με το καρότο. Δίνει. Εγώ δεν βάζω, αλλά πολύ ωραίο. Βάζεις ένα καροτάκι μέτριο, κομμένο, βασικά τριμμένο στο χοντρό μέρος του τρίφτη για να σου δώσει μια ωραία έτσι ελαφριά γλύκα. Σοτάρουμε πολύ καλά. Έλα μου. Το κάνεις και πιο υδαρέζεται. Έχει ζουμάκι μέσα. Εγώ το κάνω λίγο πιο σφιχτό. Αυτό όταν αφήνει το σπανακόριζο, αυτή είναι η ιδιότητά του. Όσο το αφήνει, ρουφάει τα υγράκια του. Γι' αυτό λέω και στη συνταγή μας που θα τη δείτε στο star.gr/stavrospavlovassalis.gr ότι όταν το μαγειρέψουμε, το αφήνουμε 10 λεπτά να σταθεί. Να τραβήξει τα υγράκια του μέσα. Γιατί όλη η γεύση θέλει να πάει μέσα στο ρύζι. Εκτός αν είσαι ο Τεοκλής που θα φας και ένα τέτοιο ψωμί, ένα καρβέλι ολόκληρο και το βάλει. Ψωμί και πίνει το ζουμάκι. Λοιπόν, έχω σοτάρει τα λαχανικά μου. 2 λεπτά και όχι παραπάνω έχουν αρχίσει να μαραίνονται, να βγάζουν όλη τη γλύκα του. Και πάει μέσα το ριζάκι μου το γλασέ. Εντάξει. Oh yes. Σοτάρουμε ελαφρώς και το ριζάκι μας, ίσα-ίσα, να πάρει όλα τα αρώματα από τα λαχανικά μας. Και τώρα εδώ έχουμε τη διαδικασία, σιγά-σιγά προσθέτω το σπανάκι μαραίνεται προς το υπόλοιπο.